Αγαπητοί μας φίλοι και Χριστό αδερφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχουμε την τιμή και την ευχαρίστηση τη μεγάλη να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιότατο Πατέρα Νεκτάριο Ζιόμπολα. Σας καλησπερίζουμε, Πάτερ. Καλησπέρα. Την ευχή σας να έχουμε και οι ακροατές μας. Χαιρετώ τους ακροατές. Ο οποίος προσφάτως κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Ηλίας, ο Ηλίας έρχεται και ο Μεσσίας έρχεται». Να το δείξουμε και στην κάμερα. Ο Μεσσίας εντός εισαγωγικών. Μάλιστα. Για να εξηγούμε αυτά. Γιατί το λέτε εντός εισαγωγικών? Γιατί ο Μεσσίας δεν είναι ο Μεσσίας, είναι ο Μεσσίας ο Αντίχριστος. Α, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι ο Μεσσίας. Εντός εισαγωγικών. Εντός εισαγωγικών Μεσσίας, δηλαδή αυτός ο οποίος θα έχει το. Όχι το προνόμιο, αλλά την ψεύτικη ενέργεια του διαβόλου να παρουσιαστεί σαν Θεός, ένα είδος Θεού αυτός. Έτσι. Ο Μεσσίας των Εβραίων. Ο Μεσσίας των Εβραίων, λοιπόν. Να προπολογίσουμε. Και τώρα θα σας ρωτήσω την πρώτη ερώτηση, έτσι, για τους ακροατές μας περισσότερο, γιατί εμείς συζητήσαμε και ξέρω. Τι σας ώθησε να γράψετε το βιβλίο αυτό? Ποια ήταν η πρώτη σκέψη, δηλαδή? Ναι. Από τούτο αρχικά, ότι με το ιερό πρόσωπο αυτό, τον προφήτη Ηλία, έχω ένα δέσιμο πνευματικό. Έχω πάει 5-10 φορές στα Ιεροσόλυμα και έχω πάει σε όλα τα σημεία στα οποία. Πέρασε. Στα οποία πέρασε, είχε μια δράση ο Πιτσιλίδης. Βέβαια, βέβαια. Έτσι συνδέθηκα μαζί του. Είναι εδώ που τα λέμε και από τους κορυφαίους προφήτες, έτσι, μαζί με τον Μωυσή που και εμφανίστηκε και με τον Κύριο στο όρος. Οι δυο κορυφαίοι. Θαβόρ. Οι δυο κορυφαίοι. Έτσι συνδέθηκα μαζί του. Είναι τόσο πολύ έτσι δημοφιλής Άγιος, έχει περάσει την Ορθοδοξία. Πράγματι, δηλαδή, πράγματι. Είναι ο κατεξοχήν. Έχουμε τόσους πολλούς Ηλίας, το όνομα αυτό, ενώ έχουμε ελάχιστος Ιερεμία και ξέρω εγώ Ισαΐα. Ναι, όλα αυτά με έκαναν να ασχοληθώ μαζί του και στην πορεία του χρόνου, γνωστός και από τα πολιτική του, ότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Μάλιστα, εκεί πέρα αυτό το θέμα θα εξετάσουμε για σήμερα. Βασικό, βασική προϋπόθεση. Μιας και αγαπητοί φίλοι, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί χριστιανοί ορθόδοξοι ανησυχούν, με την καλή ανησυχία να το πούμε έτσι, όπως είπε και ο πατήρ Παΐσιος, το τι μέλη γενέστε, για να έχουμε δηλαδή το νου μας και να είμαστε εγρηγόρσι και ξύπνοι, όπως λέει και ο Κύριος, αγρυπνείτε, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει. Θα έρθει ξαφνικά σαν κλέπτης, πάτερ μου, ενοιχτή. Σαν κλέψη ανοιχτή, γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, εμείς τουλάχιστον που είμαστε οι περιφρουρητές της ανά τον κόσμο θεολογίας, γιατί ότι έτσι πρέπει να είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ανέκαθεν, είμαστε ο λαός εκείνος ο οποίος ασχολήθηκε, έγραψε, διαφώτισε, έκανε ιεραποστολές, έκανε τα πάντα. Ανεξάρτητα αν οπωσδήποτε όλοι έχουμε την εντύπωση ότι δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα και οι ιεραποστολές αυτές δεν είναι αρκετές και ο ζήλος των Ελλήνων έχει πέσει στο κατακόρυφο τα τελευταία χρόνια. Πάντως, υπάρχει η ανησυχία αυτή, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, ρωτάνε. Η πρώτη ερώτηση των κοσμικών ανθρώπων είναι, για πέστε μου, πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, σε 5, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια. Και κανένας βέβαια δεν μπορεί να δώσει υπεύθυνη απάντηση, φαντάζομαι αυτή τη γνώμη έχετε κι εσείς, στο αν μπορεί να δώσουμε όριο, διότι ο Αντίχριστος διαπλέκεται και με τον Ηλία και τον Ενόχ, που θα πούμε σε λίγο, αλλά και με τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, η οποία αν πολύς είναι άγνωστος και η ώρα και η στιγμή θα την αφήσει τόσο ξαφνική ο Κύριος που δεν θα ξέρει κανένας πότε θα επισυμβούνε. Αμέσως να πω ότι, και όπως το λέει και γίνεται και λόγος και στον πρόλογο, ότι λέμε ότι θα έρθει. Το πότε δεν το ορίζουμε. Βεβαίως. Όμως λέμε ότι έχουμε μπει στο, πώς να πω, στον προ-αντίχριστου εποχή, που δεν ξέρουμε πώς θα διακέσει. Στα προϊόρτια, ας πούμε. Στα προϊόρτια, ναι. Δεν ξέρουμε πώς θα. Έτσι, δηλαδή, μόνο ακριβολογούμε και δεν σκορπάμε ανησυχία. Όχι. Και αυτό λοιπόν. Έτσι, ίσα, ο Κύριος. Ότι θα έρθει. Μάλιστα. Το πότε δεν το ορίζουμε. Εξάλλου. Να πω λοιπόν ότι επισήμανα κάποια κείμενα, επίσημα κείμενα θεολόγων της εποχής μας, οι οποίοι παραδόξως δεν δέχονται ότι θα έρθει ο Ηλίας. Δηλαδή την επανεμφάνισή του την αρνούνται. Άλλοι άμεσα, άλλοι έμεσα. Επεσήμανα 5 τέτοια κείμενα, γραπτά δηλαδή, που αρνούνται ότι θα έρθει ο Ηλίας. Δεν θα αναφέρουμε εδώ ονόματα, μέσα στο γραφείο. Επίσημοι θεολογικοί άνδρες δηλαδή, έτσι. Επίσημοι, ναι. Μέσα στο βιβλίο, πάνω χέλη,
μέσα στο βιβλίο γίνεται λόγο για τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια, ως γνωστόν, μάλλον από το 85 μέχρι το, τώρα το 97-98, ναι, ήταν το θέμα του Αντιχρίστου 666, τόσος θόρυβος έγινε και τόσα πολλά εγγράφηκαν. Για τον Ηλία δεν γράφτηκε τίποτα, είναι μόνο μονολεκτικές έτσι φράσεις. Μάλιστα. Δηλαδή με τον Ηλία δεν ασχολήθηκε κανείς. Από τώρα μέρος λοιπόν, βλέποντας αυτές, κάνοντας αυτές τις επισημάνσεις, ότι αυτοί έτσι αρνούνται και μάλιστα αυτοί επηρεάζουν έναν κόσμο, δηλαδή κόσμο εκκλησιαστικό, αναγνώστη. Και από τώρα μέρος ότι δεν γράφηκε, δεν έγραψε κανείς, είδα λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και έτσι λοιπόν μπήκα στον αγώνα, δύσκολο το θέμα, που ασχολήθηκα. Πάρα πολύ. Και τώρα το κρίνουν οι αναγνώστες κατά πόσον ανταποκρίνεται στην... Πάντως σας βεβαιώ, πάντως Μακάρη, σας βεβαιώ, ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει, εγώ νομίζω μια συντριπτική πλειοψηφία, 90-95% των σημερινών χριστιανών που έχω μιλήσει, ότι πράγματι έρχεται ο Ενόχ και ο Ηλίας. Δηλαδή, δεν το αμφισβητούν πολύ αυτό το πράγμα. Έχει επικρατήσει με λίγα λόγια. Ναι. Βέβαια, καλά κάνατε και το επισημάνατε εσείς, διότι εξετάζοντάς το, έχουμε και μεγαλύτερη βεβαιότητα. Όπως είδα, ναι, παίρνετε αυτά από τον Άγιο Χρυσόστομο. Θέλω να πιστεύω ότι έχει, το βιβλίο έχει τεκμηρίωση. Γραφική, ναι, ναι, και πατερική. Δηλαδή, ασχολήθηκα, ναι, και μάλιστα κάπου γράφει το εξής, ότι όποιος θέλει με τον Ηλία να ασχοληθεί πραγματικά, θα πρέπει να ενσκύψει. Δεν είναι δηλαδή μια απλή βιογραφία, ναι, 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 ενός οποιοδήποτε Αγίου. Θα μπορούσα να πω ότι με βάση τη γραφή και τα πατερικά κείμενα και την επανεμφάνισή του, είναι το πιο δύσκολο θέμα. Άρα λοιπόν καταπιάστηκα με κάτι δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, κρίνουν οι αναγνώστες κατά, ναι, πόσον έτσι ανταποκρίθηκα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω εδώ, στη σελίδα 68 που διάβασα, ο ίδιος ο Ιωάννης είπε ότι εγώ δεν είμαι ο Ηλίας, ούτε ο Μεσσίας, όταν τον ερωτήσανε. Έτσι, μπράβο. Έχω μια βεβαίωση του ίδιου του Ιωάννη, ο οποίος είχε πνευμάγιον, έτσι, δεν μπορεί να το πει αυτό αν δεν είχε πνευμάγιον. Ένα λοιπόν, έχουμε μια μαρτυρία του Ηλία, του Ιωάννη, ο οποίος λέει δεν είμαι ο Ηλίας. Άρα δεν πρέπει να συγχαίρουμε τα δύο πρόσωπα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και το, ναι. Πέστε μου. Καταρχήν, ένας ή δυο αυτούς που έχω επισημάνει, ο προηγουμένος, κάνουν σύγχυση, γιατί η κυρίως γραφική πηγή της επανεμφανίσεως του Ηλία είναι ο προφήτης Μαλαχίας. Ένας εκ των μικρών λεγόμενων προφητών, ο Μαλαχίας. Και είναι ο, πώς να πω, ο τελευταίος προφήτης, έτσι, που γράφει για το μέλλον. Ναι, ο οποίος... Λοιπόν, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται συγκεκριμένα για τον Ιωάννη. Ιδού εγώ αποστέλω ημίν, όχι συγγνώμη, τον αγγελόν μου, το προσώπου σου, όσοι κατασκευάσει την οδό σου, εμπροστέν σου. Ξεκάθαρα ομιλεί εκεί ο Μαλαχίας για τον Ιωάννη πρόδρομο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει, ιδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον θεσβήτην, με τη λέξη θεσβήτην, πριν έρθει την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει τώρα ο Χρυσόστομος, ότι ο Ιωάννης θεσβήτης ουκίν. Βέβαια. Ο Ιωάννης δεν είναι θεσβήτης. Δεν είναι θεσβήτης, είναι θεσβήτης. Γαλιλαίος. Δηλαδή θα λέγαμε ότι σαν άξερε δηλαδή, το πνεύμα του Άγιο, ότι στο μέλλον θα δημιουργηθεί αυτή η σύγχυση. Ασφαλώς. Και έγραψε λοιπόν την... Βέβαια. Και ο Χρυσόστομος λέει, βλέπεις λέει έτσι καθαρότητα έτσι, περιπτώσεως, ας πούμε. Και η μεγάλη και επιφανή ημέρα δεν είναι η πρώτη που ήρθε ο Χριστός, είναι η αναμενωμένη. Ο 8ος αιών. Ναι. Για τελεύθερη. Η αναμενωμένη, η αναμενωμένη, ναι, ναι, για να μην μακρολογούμε. Μετά έρχεται λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος ξεκαθαρίζει το θέμα. Η Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Ξεκάθαρη θέση ότι ο Ηλίας αναμένεται ως δεύτερος πρόδρομος. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν κάποιοι λόγοι, όπως δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφέρουμε και ονόματα, το συμβασμίο των πατρών κλπ. Που λέτε. Να μην αναφέρουμε. Να μην αναφέρουμε ονόματα. Λοιπόν, οι οποίοι όμως δεν είναι μέσα στο κέντρο της υποθέσεως. Δηλαδή έχουν γράψει πράγματα τα οποία τα γράψανε αβασάνιστα. Το θέμα τους. Αβασάνιστα γράψανε. Ο ένας επηρεάστηκε από τον άλλον. Ναι.
Οπότε έχουν κάνει δηλαδή κολοσσέο. Άλλοι λένε δηλαδή ότι ήρθε ο Ηλίας και άλλοι ότι δεν πρόκειται να έρθει ο Ηλίας. Ναι. Έτσι. Αυτές τις δύο διαφορές έχουμε. Αυτές τις δύο παραλλαγές. Ναι, ναι. Ιδίως είναι σχολό. Γίνεται σύγχυση. Τρομένη σύγχυση. Μεταξύ ηλίου και προδρόμου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο το ξεκαθαρίζει, δηλαδή, είπαμε, ο Χριστός με το Ηλίας έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα. Αυτό λοιπόν το πάντα, άμα μιλάει ο Χριστός, ποιος μπορεί να πει οτιδήποτε. Αυτά λοιπόν, αποκαταστήσει, μέλλον, δεν ανάγονται στον Ιωάννη. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πάντα ταυτίζεται με τη ζωή του Ηλία, την δράση του Ηλία, τα σημεία του Ηλία και αυτά που λέει η Αποκάλυψη, έτσι το 11ο κεφάλαιο, 3-7, τι, που αναφέρει εκεί πέρα δύο λιχνίες, έτσι. Δύο λιχνίες και δύο ελέ. Και οι δύο λιχνίες και δύο ελέ, οι πατέρες, πολλοί πατέρες, αναφέρονται στον Ηλία. Έτσι. Κάποιοι αναφέρονται έχουμε, και σε ένα τρίτο πρόσωπο, στον Ιωάννη. Ναι. Ναι, εντάξει, και αυτό, και αυτό. Εντάξει, αλλά αυτό όμως θα το αναφέρουν δύο-τρεις πατέρες, έτσι. Έτσι λοιπόν, πολλά λοιπόν συντείνουν και μάλιστα ότι ο Ηλίας δεν πέθανε. Αυτό όταν το ακούνε, αυτό το ξέρουν, ξέρετε πολύ, Ακόμα και άνθρωποι που φέρουν το όνομά του, του Ηλία, δεν το κατέχουν. Δεν ξέρουν ότι, ότι ο Ηλίας παραμένει. Δεν πέθανε. Και ξέρετε εκεί το κείμενο, εκεί στη Βασιλειών, αναφέρει ότι αναλήφθη ως επ' ουρανών. Και μάλιστα και θεολόγοι. Δεν ξέρω τη λεπτομέρεια. Και θεολόγοι λένε, ανέβη στον ουρανό. Ως επ' ουρανών. Προς τον ουρανό. Αυτό το ως είναι μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Προς τον ουρανό. Δεν είναι κατηγορηματικό. Όχι, προς τον ουρανό. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό δηλαδή. Άρα λοιπόν ο Ηλίας ζει και είναι δηλαδή στο σχέδιο του Θεού, αυτή η ιερά μορφή, και πρόκειται να παίξει τόσο σημαντικό ρόλο, σημαντικότατο ρόλο, αυτό θα αντιμετωπίσει τον πιο ερχομένου του Αντιχρίστου. Τον πιο δυνατό άνθρωπο της γης θα μάλιστα, αντιμετωπίσει. Έτσι. Μάλιστα, έχω γράψει τούτο, ότι στις ημέρες εκείνες που έρχονται, δεν λέμε πότε, ο Ηλίας για διάστημα χρόνου θα είναι στο επίκεντρο της διεθνούς πραγματικότητας, θα είναι το πρόσωπο της ημέρας, όπως λέμε. Βέβαια. Δηλαδή θα κυριαρχεί. Επί τρία χρόνια περίπου. Θα κυριαρχεί. Όταν ήμουν, διάβασα την Αποκάλυψη του Ιωάννου, και αυτό τώρα το σημείο κοινωνική, το 11ο κεφάλαιο, στη δεκαετία του 50. Μάλλον 55-57. Ναι. Όταν λοιπόν έφτασα εκεί που λέει ότι. Και όψετε πάσα οικουμένη. Τι λέει εδώ πέρα τώρα. Πώς θα δει οικουμένη. Και μου έμεινε το ερωτηματικό αυτό. Το άφησα λοιπόν. Ούτε το ρώτησα. Κάποια πράγματα πρέπει να έρθουν στον καιρό του. Και με την όταν τηλεόραση. Ήρθε η τηλεόραση, να το λέω. Και η φωτογραφική μηχανή. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Εντάξει, ναι. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Τηλεόραση, εντάξει. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα ότι. Ότι το πράγμα από παλιά με βασάνιζε δηλαδή. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον Ηλία. Δεν πέθανε. Αλλά γιατί να μην πεθάνει για να αποτελεί εξαίρεση ο Ηλίας. Ναι, ναι, ένα βασικό ερώτημα. Άρα, με βάση λοιπόν τις προφητείες, την προφητεία. Την οποία επισημαίνει μετά και ο Σιράχ, η Σοφία Σιράχ, στο 48, κεφάλαιό του. Με βάση λοιπόν τις προφητείες αυτές, τα λεγόμενα του Χριστού κατεξοχήν, μετά το Χρυσόστομος, ο οποίος τόσο πολύ έτσι διευκολύνει, δηλαδή τα πράγματα. Και άλλοι πατέρες, πώς λοιπόν να δεχτούμε τώρα ότι θα είναι κάποια άλλα πρόσωπα που θα έχουν, ξέρω εγώ, του Ηλία. Τη δύναμη, τη δύναμη, την ιδιότητα κλπ. Νομίζω ότι είμαστε. Είναι σφραγίδα πραγματικότητα δηλαδή. Είναι σφραγίδα ότι ο Ηλίας θα είναι. Αυτό ο ίδιο αυτό ο πρόσωπο. Αυτό ο πρόσωπο. Και γι' αυτό το λόγο κρατείται. Κάπου. Σφανώς. Έχει μείνει κάπου. Ναι. Από το Θεό. Όπω ένα άλλο προφήτη που είχε πάει στην Ιερουσαλήμ για Σίκα και έμεινε 70 χρόνια στον αγρό. Και ξέρετε ότι αυτή η υπόθεση ρωτάζεται σήμερα. Σήμερα αυτό το πράγμα που λέμε. Ας βρουν ποια μέρα τώρα, ας βρουν αυτοί που, ναι, θα παιχθεί άλλη μέρα. Ναι, τα 70, πώς να πω, τα 78 χρόνια, ναι, κάπου εκεί, ναι. Ήταν για κάποιες ώρες.
Γι' αυτό έμεινε. Ναι, ο Ιερεμίας. Άλλαξε το. Διότι ήθελε ο Ιερεμίας να μην δει την πτώση της Ιερουσαλήμ. Mm. Ναι. Και τον βοήθησε ο Θεός. Κάτω από τη σικιά και όταν ξύπνησε. Με τον Ιερεμία έγινε. Ναι, ήταν. Ο Ιερεμίας έγινε. Δεν θυμάμαι εγώ να σα πω την αλήθεια. Ο Ιερεμίας. Όταν ξύπνησε. Ήταν τόσο έτσι. Αλλαγμένα. Όχι, ήταν ζαλισμένος. Λέει πω, βαρικιμήθηκα. Και βλέπει τα. 87 χρόνια. 70 χρόνια νομίζω. 70 χρόνια. Βλέπει τα σίκα ότι το σκιόγαλο ακόμα ήταν πάνω, το φρέσκα δηλαδή. Ναι. Και βαδίζει τα πάντα αλλαγμένα. Τα χάσε. Ναι. Διαπίστωση ήταν ότι είχαν. Μεσολαβήσει. Είχε μεσολαβήσει ο Ναβουχοδονόσορ. Είχε διαλύσει τα πάντα εκεί πέρα, είχε πάρει κάτω αιχμαλώτους. Και όταν γύρισαν ο Ζορβάβελ και άρχισε να χτίζει τον ναό του Σολομώντος κλπ. Τότε έτσι ξύπνησε. Ναι, λοιπόν. Έτσι λοιπόν κάπου. Και από τα Σίκα δεν καταλάβανε ότι. Όχι μόνο από τα Σίκα, καταλάβανε ότι αυτός ο άνθρωπος. Δεν ήταν η εποχή των Σίκων. Όχι μόνο αυτό. Φεβρουάριο, χειμώνα. Αλλά ό,τι μιλούσε για τα. Δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Μάλιστα. Και ξακριβώθηκε ότι είχαν περάσει 70 χρόνια. Πού ήσουν οι άνθρωποι που δηλαδή. Έτσι λοιπόν. Κατά κάποιο τρόπο, ο Θεός διατηρεί εν ζωή, εν σώματι και τον Ηλία. Ο Ηλίας θα έρθει σωματικά, έτσι θα κάνει την εμφάνισή του και κατά τα γραφόμενα στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν διαβάσατε εκεί, ότι ερευνώντας το όλο θέμα, προέκυψε το εξής. Το οποίο δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τώρα εγώ να πρωτοτυπήσω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, το είχα διαβάσει δηλαδή αλλού. Είχα διαβάσει ότι γράφει ο Παύλος στον 11ο της προς Ρωμαίους ότι πας Ισραήλ σωτήσετε. Ναι, πας Ισραήλ σωτήσετε. Ναι. Και έλεγα πώς θα γίνει αυτό ο Ισραήλ να γυρίσει. Δέχτηκε το και Χριστό. Εγώ που έχω πάει κάτω 10 φορές στα Ιεροσόλυμα. Αμετανόητο. Ξέρω οι άνθρωποι αυτοί πώς συμπεριφέρονται, ναι, ότι στράφησαν εναντίον, απαξιωτικά, ναι. Για να μην πω εχθρικά δηλαδή, εχθρικά. Ας μην φτάσουμε εκεί πέρα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν να γίνουν, σωθήσετε σημαίνει, σωθήσετε, σωθήσετε σημαίνει, αυτό το σωθήσετε μπαίνει στη μέση και το αναλύουν οι ερμηνευτές και μάλιστα ο Αγιώτατος Μεσαγιορείτης, σημαίνει ότι οι Εβραίοι, ένα μέρος των Εβραίων, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι, ναι. Το σωθήσετε σημαίνει ότι θα μετανοήσουν, θα βαφτιστούν. Δηλαδή πάει τόσο βαθιά αυτό το σωθήσετε. Βέβαια, δίχως βάφτιση. Οπότε πώς θα γίνουν αυτά όλα όταν αυτοί από εκεί οι άνθρωποι διάγεται σε εμάς τόσο εχθρικά. Λοιπόν, ο Θεός και λέω, όχι, δεν ξέρει ο Θεός, ξέρουμε κι εμείς πλέον. Ναι. Τα γραφόμενα. Στη μέση είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας στην εποχή του, στα 3,5 χρόνια. Θα είναι ο εκπρόσωπος, ο κατεξοχήν πρόσωπος του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, στη γη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχει κέντρο την Ιερουσαλήμ, θα ακούγεται παντού, με τα σημερινά μέσα. Το κηρύγμα θα είναι χριστοκεντρικό, αφυπνιστικό. Οπότε, οι Εβραίοι της εποχής εκείνης, θα δουν ότι ο Ηλίας είναι ο Ηλίας ο δικός τους, ο προφήτης, δεν είναι κανένας άλλος δηλαδή. Ναι. Αυτό θα τους αγγίξει. Οπότε, πάνω εκεί, θα έχουμε δηλαδή τη μεγάλη υπέρβαση της ιστορίας. Λοιπόν, ένα μέρος των Εβραίων θα συνειδητοποιήσει τόσο πολύ. Δηλαδή θα έχει επίγνωση αληθείας, θα έρθουν τα άνω κάτω, θα γίνουν μέσα από τις σεισμικές δονήσεις που θα πούνε είμαι θα πλάνοι. Και θα μετανοήσουν. Και θα βαθιστούν και θα βγει και του Παύλου, ναι, ο Ισραήλ θα. Και οπωσδήποτε αυτοί, στη συνέχεια δηλαδή, θα υποστούν τα πιο μεγαλύτερα δεινά από τον Αντίχριστο, διότι θα δουν ότι έχασε άνθρωπους, ανθρώπους δικούς του. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή από εκεί θα αρχίσει, ναι. Εκ του ίδιου σώματος. Ξέρετε ότι, όπως αναφέρεται και μέσα, έχω υπόψη μου έναν ραβίνο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, εδώ στην Ελλάδα, έγινε ξαναβαφτίστηκε. Στην Άρτα αυτός. Στην Άρτα αυτός, ναι. Το οποίο τον γνώρισα, πέθανε τη δεκαετία του 80, ο Παύλος Φωτίου, και το ένα και το άλλο είναι χριστιανικά, δεν βέβαια, είναι πλέον, γιατί εγκατέλειψε πλέον τον Ιουδαϊσμό. Μέσα εδώ αναφέρονται λεπτομέρειες. Εκεί φαίνεται. Υπέστη φοβερό πόλεμο από τους. Ναι, αλλά πριν αυτό όμως είχε κάποιες ανησυχίες και ο Θεός, πώς να πω, τον διευκόλυνε.
και μέσα αναφέρεται ότι έκανε εμφάνιση ο ίδιος ο Χριστός, τούτο εκείνο εκείνο, δεν έδειχε τις πληγές του. Συγκλονίστηκε, το είπε στη γυναίκα του, τα παιδιά του τον το δέχτηκαν και πήρε στροφή προς την Εκκλησία. Και θυμάμαι ένα περιστατικό, δηλαδή εδώ φαίνεται τι σημαίνει να γίνει ο Εβραίος Χριστιανός. Μας ξεπερνά εμάς στη βίωση του Ευαγγελίου. Και καταλαβαίνει από ποιο, σε ποιο λάθος έχουν πέσει. Έχει πέσει δηλαδή το έθρος του. Να αναφέρω λοιπόν αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Πρέπει να ήταν το 1960, 62 κάπου εκεί. Είναι Μεγάλη Πέμπτη και εδώ στην Αθήνα δεν θυμάμαι τον ναό. Είναι Μεγάλη Πέμπτη, 12 Ευαγγέλια. Τον άνθρωπο τον γνώριζα και ήμασταν σε ναό, τότε εγώ φυσικά λαϊκός. Παρακολουθούμε τα πάθη του Χριστού. Και ο καλήφωνος ο ιερέας δεν μπορώ να θυμηθώ τον ναό. Δεν πειράζει. Όταν στην Ευαγγελική Περικοπή, εκείνη την τρομερά, είπαν οι Εβραίοι, ενώπιον του πελάτη, το αίμα αυτού εφημάς, τα τέκνα μόνο το λέω και τώρα συγκλονίζουμε. Ναι. Έπεσε κάτω, υποθύμησε. Γκρεμίστηκε κάτω. Και μέσα τον σηκώσαμε και τον πήγαμε στο ιερό. Βέβαια, νόμισαν πολλοί ότι έπαθε κάτι. Ότι έπαθε, ξέρω εγώ, κάτι, έτσι. Αυτό ήταν η απαιτειότητα αυτού. Ήρθε σε συνέστηση μεγάλη. Αυτό και μετά το είπε. Λοιπόν, τον πήγαμε μέσα στο ιερό. Βρέθηκε κάποιο γιατρό, κάτι του έκανε εκεί πέρα. Του είπαν να τον πάρουν, όχι εκεί πεθαμένο. Και κάθισε και παρακολούθησε και την. Συγκλονίστηκε στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτό εκείνη τη στιγμή έζησε αυτή την. Δηλαδή, πώ να πω. Κατάλαβα, ναι, ναι, και αυτός ο ίδιος έχει υποστεί τις συνέπειες αυτής της ομολογίας, που την ομολογία αυτή οι Εβραίοι ένιωσε πήραν την το αίμα του Χριστού πάνω τους. Ένιωσε την κατάρα στην πλάτη του την προηγούμενη ζωή του. Ναι. Λοιπόν. Μετά λοιπόν έζησε τόσο έντονα αυτό στη θρησκευτική ζωή που υπέρ συνέπειες. Δηλαδή, άρα λοιπόν. Εγώ θα προχωρήσω ερωτηματικά. Ναι. Πάντορα, ναι. Αυτό θα σταματήσουμε τώρα. Καταλάβανε. Και... Ναι. Αν έχετε να το συμπληρώσετε, το ξαναπληρώνω. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι καταλάβανε. Λοιπόν. Τώρα το ερώτημα το δικό μου είναι, ναι, για να καταλαβαίνουν και οι αγαπητοί φίλοι και οι Χριστόδελφοι που παρακολουθούν, αλλά και οποιοδήποτε, και ιδίως οι νέοι, γιατί έχω ακούσει ότι παρακολουθούν την εκπομπή μας νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα αυτό. Θα πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο πολύ λιανά, να το πούμε έτσι. Το θέμα αυτό, ξέρετε, στην δεκαετία του. Αυτό που είπατε για την τηλεόραση, θα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. 80 τόσο. 666. Πού, τι, δηλαδή, είναι, ξέρω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Κάτι. Μέχρι την τελευταία δεκαετία λέγανε ότι είναι σε χλαμάρες. Μα πλέον στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης γράφεται 666. Ναι, 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 μόνο αυτό. Αλλά για το, είπαμε για τον Αντίχριστο, έχουν τόσοι ασχοληθεί. Ναι. Και εγώ θέλω τώρα να ασχοληθώ με τον Ηλία. Ασύστολα πράγματα έχουν γράψει πολύ, έτσι. Λοιπόν, εκεί έχει επέλθει κορεσμός. Για τον Ηλία λοιπόν υπάρχει άγνοια, ωραία, ωραία, ακόμα και στο χριστιανικό πλήρωμα. Λοιπόν, πριν διαβάσω ένα κομματάκι, θα μου επιτρέψετε, που λέει. Ή μάλλον το διαβάσω τώρα για να, έτσι να μπούμε μέσα. Ας έρθουμε, λέει, στην Καινή Διαθήκη, γράφεται εδώ. Ναι. Για τον Ενόχ κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στο στίχο 5. Μιλάει για τον Ενόχ ο Απόστολος Παύλος. Ναι. Πίστη Ενόχ μετετέθη, του μη ειδήν θάνατον και ούχε βρίσκετο, διότι μετέθηκε αυτόν ο Θεός. Λοιπόν, πώς το ερμηνεύουμε αυτό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγαπητής, σαν να το φέρει. Μεγάλη πίστη έδειξε ο Ενόχ, χωρίς να σκανδαλιστεί με την περίπτωση του Άβελ του Δικαίου, που αν και δίκαιος φωνεύτηκε από τον αδελφό του, και ως προς τη συμπεριφορά του Θεού για την αδικία που αναφέρει ενωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. Επειδή πίστευσε αναμφιβόλως ότι ο Θεός είναι μη σταποδότης και στο μέλλοντα αιώνα, αν και να μην είναι εις τον παρόντα. Πώς και να μην είναι εις τον παρόντα, θέλετε να πείτε εδώ. Αν έχετε την καλοσύνη. Ίσως τυπογραφικό κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν, μη σταποδότης εις τον μέλλοντα αιώνα, αν και να μην είναι στον παρόντα. Ναι, πισταποδότης. Δηλαδή είναι ότι εδώ. Ότι όχι εδώ. Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, ναι. Δεν, πώς να πω, δεν αδικούμεθα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Μπορεί εδώ να μην λάβει. Μερικός μπορεί να λάβει. Και μερικός μπορεί να λάβει. Έτσι, ναι. Συνειδησιακά, ψυχικά θα λάβει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα οι ερωτήσεις μου πάνω στο θέμα αυτό. Ναι. Ο Ενόχ είπαμε ότι έζησε κατά τον κατακλυσμό. Πριν τον κατακλυσμό. Πριν τον κατακλυσμό. Πριν τον κατακλυσμό. Είναι 7ος από Αδάμ. Ωραία. Αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του. Και είναι εγγονός του δισέγγονος του Μαθουσάλα. Όχι, όχι, του Νόε. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Να σημειωθεί ότι ο Μαθουσάλας είναι άνθρωπος εκείνος που στον κόσμο αυτόν υπήρξε ο μακροβιότερος. Ναι. Σε 990, 1000 χρόνια, ας το πούμε, ναι, παρά 30, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέτε εδώ, ως αρχή, επικρατεί μια συνήθεια σε όσους πλησιάζουν περί 100 χρόνια κλπ. Ναι, 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 ο Μαθουσάλας γέννησε Ιού και θυγατέρας πρώτον το Λάμεχ. Στη συνέχεια, ο Λάμεχ
γέννησε τον Ινό και τον ονόμασε Νόε. Δηλαδή, στην εποχή του Νόε ζούσε ο Μαφουσάλας, αφού έζησε 1000 χρόνια. Μπορεί, τώρα αυτό και πέρα μπορεί να ζούσε. Πρέπει να το δεν θα τον επήρε ο κατακλυσμός. Όχι, πρέπει, πρέπει να έχει πεθάνει. Έπρεπε να έχει πεθάνει. Πεθάνει. Καλά, είναι δύο γενναίες και αυτά είναι μακρόβιοι κι αυτοί, έτσι. Κάνανε σε μεγάλη αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό μου γεννήθηκε, αυτή η απορία. Ναι. Απλώς λέμε εδώ πέρα ότι ο Νόε είχε τον Ενόχ παππού, έτσι. Προπάππου, ναι. Προπάππου. Άρα μιλάμε. Δηλαδή αυτή ήταν μια εκλεκτή, ας πούμε, γενιά, έτσι, από τον Ενόχ κλπ. Είναι από, το, ή από, την, από, την, από την γενιά του Άβελ, του δικαίου Άβελ. Γιατί ξέρετε, όλοι εκείνοι που γεννηθήκαν από τον Κάιν είχαν πρόβλημα. Συγγνώμη, ο Άβελ δεν γέννησε, ο Άβελ πέθανε. Δεν είχε παιδιά ο Άβελ. Δεν είχε παιδιά. Συγγενείς λοιπόν κατά ψυχική συγγένεια θα είχαν. Θα ήταν δίκαιοι κι αυτοί. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Μην πάμε το πέρα τόσο. Ναι, εγώ αυτά έχω σημειώσει τώρα προς το παρόν. Ναι. Κάντε μου λοιπόν, ερωτήσεις. Και ναι, εδώ ο Άγιος Νικόδημος αναπτύσσει το θέμα λέγοντας ότι διαφέρουν οι ασεβείς από τους αμαρτωλούς. Θέλετε να πείτε ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος αμαρτωλός, αλλά πιστός συγχρόνως, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι. Είναι διευκρινής αυτές. Η ασέβεια είναι περιφρόνηση. Τώρα, εγώ θέλω να... Η ασέβεια είναι περιφρόνηση. Και είναι βαρύτερο, πολύ βαρύτερο από την αμαρτωλότητα. Ναι, δηλαδή, μπορεί να έχει συνέστηση. Με τη συνέστηση, οπότε, ναι, είσαι, με την οξυμολόγηση. Είσαι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, βέβαια. Λέει ο Χρυσόστομος, όταν λέει για τις αμαρτίες σου, έχεις συνέστηση της αμαρτίας σου, χωρίς να έχεις μετανοήσει, έχεις ανέβει στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, έχεις κάνει την αρχή. Για να φτάσεις επάνω, θέλει αγώνα, αλλά έχεις ξεκινήσει. Βασική προϋπόθεση συνέστηση. Γι' αυτό και μετράει. Δηλαδή, λέμε στη Μαρία την Αιγυπτία ότι είχε συνέστηση των πραξεών τη κλπ. Λοιπόν, εδώ εν ολίγης στο κεφάλαιο αυτό, θα σα πω τώρα. Πού του έχει κρατήσει ο Θεός, ο Ενόχ είναι πραγματικά ένα πρόσωπο που μπορεί να το αγνοούν και σαν. Γιατί νομίζω μέσα στον χρόνο. Μέσα στον χρόνο δεν διαβάζεται πουθενά σε κανένα κείμενο εκκλησιαστικό. Όμως είναι γραφικό πρόσωπο και εφόσον οι πατέρες. Έτσι θέλησαν να είναι, δηλαδή, και αφού δεν γεύθη θανάτου, έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να τον ταυτίσουμε με τον Ηλία, που δεν έλαβε θάνατο, και με τις δύο ελέες, δύο λιχνίες. Ομοιοπαθείς, ας πούμε. Ναι, ναι. Ή έχουν την ίδια ευεργεσία. Όχι, έχουν την ίδια ευεργεσία, που και αυτοί όμως θα πληρώσουν το γραμμάτιο, θα υποστούν. Οπωσδήποτε. Θα θανατωθούν και θα αναλυφθούν. Πολύ ωραία. Μετά από τρεις μέρες, ως λέει Αποκάλυψη. Πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι, ακούτε την εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας για όσοι άνοιξαν τώρα το δέκτη τους. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας είναι ο πατήρ Νεκτάριος Γιώβολας, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο που θα έλεγα ότι είναι μια σπουδή επάνω στο θέμα του Ηλία, του Θεσβήτη και του Ενόχ. Πρωτότυπη θα έλεγα, διότι δεν έχουμε δει τέτοια πολλά βιβλία, αλλά έχουμε δει σημειώσεις μέσα σε βιβλία διαφόρων. Έτσι δεν είναι, πάτερ μου, σε σημειώσεις. Και είναι ένα θέμα το οποίο ναι. Αναφέρεται στον τώρα θα πω κάτι εγώ που το άκουσα από έναν συνταγματάρχη και είπε το εξής. Χριστιανός, Ορθόδοξος, μου λέει, βρε γιατρέ, λέει, δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ, λέει, ο Θεός πώς είναι πανταχού παρόν. Και μια μέρα, λέει, είδα τον Κλίντον, λέει, αυτό το. Να μιλάει, λέει, και να ακούγεται. Στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Βιέννη, στην Αφρική, ακόμα και στην Κίνα. Και λέω, για βάστε. Αφού ένας άνθρωπος που δεν είναι τίποτα, αυτός είναι άνθρωπος σκέτος, μπορεί και είναι πανταχού παρόν την τηλεόραση, είναι δυνατόν να μην είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Και έτσι του λύθηκε μέσω της τηλεόρασης και αυτή η απορία, ας πούμε, πώς μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Ο Θεός τα κάνει τα πάντα. Αφάνταστα πράγματα μπορεί να κάνει. Ξέρετε, έχουμε μικρή ιδέα για δεν έχει. Έχουμε μικρή ιδέα για το Θεό. Ναι. Ανθρώπινη σκέψη βάζουμε. Λοιπόν. Τώρα πάμε σε ένα καυτό ερώτημα. Πού βρίσκεται αυτός ο Άγιος μας, ο προφήτης Ηλίας, αλλά και ο προφήτης Ενόχ, ο δίκαιος Ενόχ, και τα δύο πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Σε χώρο βρίσκονται, σε πνευματική διάσταση βρίσκονται. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό και πώς μπορούμε να το... Λοιπόν, να διαβάσουμε τώρα κάποιες... Ναι. Γιατί θα πει κάποιος, εντάξει, ναι. Πού είναι αυτή, ας πούμε. Πάω στον... Τον πήρε άρμα τον Ηλία. Συγγνώμη που κάνω και κάποιες ερωτήσεις λίγο πιο πεδαριώδεις. Λοιπόν, Παλαμάς Γρηγόριος, είναι πολύ κατά, μάλλον πάνω πάνω στον Άγιο Αθανάσιο. Ουγάρις ουρανούς, ουρανών αν έρχεται, ηλιές αν έρχεται, ουδέ διαδραμών το στερέωμα της εκείσε χωρίς αυγίζεται, αλλά άκουσον τη φυσήν ο
αναγών. Εν δε το ανάγειν Κύριον τον Ηλία, ως των ουρανών, ιδού μικρά λέξεις έστησε τον Ηλία προς τα άνω φερόμενο. Αρκεί γάρ το προφήτη, τιμηθήνε το τύπο. Προ γάρ του δεσπότου, τον ηκέτην, ουρανός ούκ υποδέχεται. Ωραία, να το πούμε λιανά, να το πούμε στη δημοτική, να τα καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι δεν πάει στον ουρανό. Μάλιστα. Ο Ηλίας, έτσι. Δεν ξεπέρασε το στερέωμα. Τώρα αυτή η φράση τώρα είναι μια σχετική στερέωμα. Πεινούσε στερέωμα τώρα ο Αθανάσιος την εποχή εκείνη. Ούτε διαρρά μόνο το στερέωμα τη εκεί σε χωρίσα, δηλαδή πέραν να βρίζεται, δηλαδή να υπάρχει, να βρίζεται πέραν του στερεώματος, δηλαδή πέραν τη γήινη ατμοσφαίρα, α πούμε σήμερα. Έτσι. Μήπως είναι εκεί που ήταν και ο Αβραάμ, α πούμε, στου κόλπου του Αβραάμ. Όχι, ο Αβραάμ είναι στο ρόλο, μιλάμε για Αβραάμ, όχι, ο Αβραάμ είναι ω ψυχή. Ξεχωρίζει, όχι, ο Αβραάμ είναι ω ψυχή, εδώ πέρα είναι τελείω διάφορο υπόθεση. Λοιπόν, το λέει εδώ πέρα ο Παλαμάς Γρηγόριος. Ξέρω αυτό να πω. Και τον Ενόχ ανέλαβε ο Θεός και μάλιστα δε τον άλλον ο Ηλίας άρματι πυρός αναγευτής αναγέγραπτε. Αλ ουδούτος υπερεύει την περίγειαν λήξην. Κάπου πέριξ της γης. Αλ ίον τη μετάθεσης ειν η εκάστου τούτων ανάληψης. Ναι μεν έφυγε από τη γη, περί την γην, από γης έρουσα και τον περί την γην ουκ εξάγουσα. Παλαμάς Γρηγόριος, Θεοφώτιστος. Ναι. Καθάπερ και αναστάντες εκείνοι πάλιν, εις γην υπέθεσαν τελευθύσαντες άπαντες. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα δεν μπορούμε πλέον να πούμε. Ζει ο Ηλίας, τον έχει ο Θεός κάπου, μάλιστα υπάρχουν... Υπό συνθήκα, ας πούμε, μόνο ο Θεός ξέρει. Μάλιστα υπάρχουν έτσι, πατερικές αναφορές. Ναι. Που λένε ορισμένα πράγματα. Κάπου πιο κάτω λέει εκεί πέρα, αναφέρεται στο όραμα του Μάρκου του Αθηναίου. Μάλιστα. Να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Μάρκος ο Αθηναίος είναι υπόθεση του 4ου αιώνα, 4ου προς 5ου αιώνα. Είχε σπουδάσει το πέρα φιλοσοφία. Δηλαδή μετά το Μέγα Βασίλειο, κάπου εκεί. Ναι. Αλλά συναμβάνει το νόημα τη ζωή τόσο νωρίς, τα εγκαταλείπει όλα και πάει κάπου μεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας. Έζησε 95 χρόνια χωρίς να δει άνθρωπο, δηλαδή έφτασε 125, κάπου εκεί, 120. Ναι. Ερημίτης. Ναι. Μάλιστα είναι ο πιο μακροβιότερος. Mm-hmm. Ναι. Και μετά, προκειμένου να γίνει γνωστή η ζωή του, όπως και σε άλλες περιπτώσεις αυτό συνέβη, έστρο ο Θεός τον. Πώς το λέμε. Ξέχασα το όνομα του πατρός αυτού. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το κάπου εδώ πέρα είναι. Έστειλε ο Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, τον. Το Σεραπείωνα. Ναι, το Σεραπείωνα. Ο οποίος ο Σεραπείωνας τα χάσε. Οδηγείται από το Θεό, δεν ξέρει πού πήγαινε. Mm-hmm. Κάποιον να συναντήσει. Και βρέθηκε εκεί πέρα σε ένα θέμα που τα χάσε. Και του είπε όλη την ιστορία του και του είπε μέσα αυτά που του είπε. Ότι ο Θεός μου έδειξε τον παράδεισο και τούτο και εκείνο. Και τι. Να απριβολογήσω έτσι. Και είδον τον Ενόχ. Είδον τον Ενόχ και τον Ηλία εν γη ζώντων. Δεν αναφέρει ότι είδε άλλο πρόσωπο της παλιάς διαθήκης, ούτε της χινής, δηλαδή εννοείται προ αυτού. Αυτό είναι τυχαίο. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν του έδωσε. Καθόλου, όχι. Εν γη ζώντων. Εν γη ζώντων. Κάπου δηλαδή. Κάπου πιστήγη, ξέρω τι να πω. Παραπέρα μην διακινδυνεύσουμε. Κάπου είχα διαβάσει μία έτσι πεδαριώδη κάπως ιστορία ότι υπήρχε ένας πατήρ Νικόλαος λέει στην Αλάσκα τον οποίο τον εβλέπανε. Είτε στην Αλάσκα τον εβλέπανε είτε στη Ρωσία τον εβλέπανε πάνω στις στέπες. Και λέγανε ότι είναι 360 ετών αυτός ο άνθρωπος. Άνθρωπος 360 ετών. Ήτανε μυστήριο. Τον εμπιστεύανε ότι ήταν Άγιος και ότι ζούσε λέει σε αυτές τις περιοχές πάντα. Και ο παππούς του μιανού τον είχε συναντήσει και ο πατέρας και ο έγγονος. Πηγαίνοντας για ταράντος κλπ. Τώρα αυτό είναι μια φανταστική ιστορία και μάλλον έξω εκκλησιαστική να την πούμε. Σαν μυθιστορηματική. Αλλά απλώς το αναφέρω γιατί μου θύμισε η γη που λέει. Έτσι, τώρα που είναι αυτή η γη. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Ηλίας υπάρχει. Είναι τα θαύματα του Θεού πράγματα. Ναι, είπαμε είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Είναι δηλαδή η διάδοση προσωπικότητα ο Ηλίας.
Παίζει δηλαδή ρόλο στα εσχατολογικά χρόνια. Ο κύριος Σαμιδάς, ο εκδότης σας, ναι. Ο Σαμιδάς, ναι. Μια φορά σε δεδομένη συζήτηση μου λέει, ξέρεις, μου λέει, γιατί τον επήρε τον Ηλία. Λέω, γιατί. Θα καίγει όλο τον κόσμο, μου λέει αυτός. Και του λέει, έλα εδώ εσύ Ηλία. Έλα εδώ εσύ Ηλία, λέει, γιατί κιάς πολύ, ας πούμε. Έκαψε, έλα τώρα λίγο πάνω, ας πούμε. Υποτύπων αστείου, ας πούμε, και όλα αυτά. Μπορεί να έχει και μια δόση αλήθειας ότι ήταν πάρα πολύ έτσι ζηλωτής, ζέων ο Ηλίας, ε. Είναι τυχαίο λοιπόν ότι ναι, τον αγαπήσαμε και εμείς τον Ηλία. Του έκανε ορισμένα έτσι γυμνάσια ο Θεός. Είναι πιο δημοφιλής. Και τον, πώς να πω, τελευταία προσγειώθηκε από εκείνη του την. Ναι. Όταν εκεί στην. Στην Ελλάδα είναι δημοφιλέστερος. Ναι, εντάξει, το ζητώ. Όταν πιστεύω και στην Ορθοδοξία. Όταν εκεί στην, στο Σινά που πήγε. Έτσι. Και μάλιστα από και τούτο. Όταν είχα διαβάσει ότι όταν τον ξύβησε ο Άγγελος. Υπάρχει το σημείο αυτό μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηθλέμ. Ωραία, να έχετε δει αυτά μέρη. Ναι, και εκεί τώρα είναι ή του μαστριού δηλαδή. Στην προφητεία. Του είπε: έχει να βαθύσει, φάγε πει, έχει να βαθύσει μεγάλη οδό. Ψωμί το κρυθαρένιο. Και βάδισε, λέει, 40 μέρες και 40 και έφτασε. Εγώ δεν ξέρω, ούτε είχα ρωτήσει και μου είχε μια απορία. Μα πού πήγε 40 μέρες. Ενώ το κείμενο το. Σαν να είχα μια τύφλωση. Τι να πω δηλαδή. Μου είχε μια απορία. Ναι. Όταν το 76-75 πήγα για πρώτη φορά στα Ιερουσαλήμ και στο Σινά, με μια παρέα. Κάνατε την πορεία αυτή. Δηλαδή, όχι η πορεία αυτή. Πήγαμε στο Σινά, εντάξει. Ναι. Ανεβήκαμε από το μοναστήρι επάνω στην κορυφή. Στην κορυφή ήταν η κορυφή η ώρα του Μωυσέως. Πήρε 10 ώρες. Όταν κατεβαίναμε με το. Δηλαδή είχαμε πάει το πούλμαν μια τριανταριά μπροστά ναι, ναι, ναι. Δεν έβαινε πάνω, είναι δύσκολο. Ναι. Όταν κατεβαίναμε, εγώ ήμουν με τον μοναχό ο οποίος μας οδήγησε πάση τόση. Ναι. Μάλιστα κάναμε και λειτουργία πάνω. Πάνω έχει ναό του Αγίας Τριάδος. Ναι. Όταν κατεβαίναμε, ξαφνικά λέω στον μοναχό. Λέω αυτό εκεί πέρα το κρυσάκι, τι είναι αυτό το κτίριο εδώ πέρα. Α, πάτερ μου λέτε, ξέρεις. Δεν αναφέρεται στη Βασιλειών ότι ο Ηλίας και λοιπά 40 μέρες. Το κουράκι. Όχι το κουράκι, συγγνώμη, όχι το κουράκι. Μετά αυτό. Το είπαμε μετά την. Για πέστε, για πέστε. Έχει ενδιαφέρον. Το Βάλ. Ότι 40 μέρες και 40 μέρες έφυγε και ήρθε και εκεί ο Θεός του έκανε, θα λέγαμε, γυμνάσια. Έφερε σεισμό. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Θεός. Ναι, ναι. Μετά έφερε, ξέρω εγώ, θύελλα. Χαλάζει, και μετά μια άβρα. Εκεί ήταν ο Θεός. Ήθελε να του δείξει εκεί ο Θεός ότι μην είναι τόσο. Ούεν το πήρε ο Θεός, ναι, ούεν ναι, την. Ναι, ναι. Τη χάλαζα κλπ. Και εδώ είναι, λέω. Και ξεφεντονίζομαι προς τα εκεί και έπεσα κάτω και έκανα τρεις μετάνοιες. Και παχάσανε δηλαδή, η παρέα, σταμάτησε. Δηλαδή. Τι συνέβη, τίποτα από πολλή. Ναι. Και μετά του εξήγησα τι απορία αυτή τη στιγμή μου λήθηκε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν θέλουν να τα εκβιάσει. Δηλαδή. Να τα εκβιάσει, ναι. Ναι, ναι. Πώς σήμερα είπαμε για το Ιερεμία το περιστατικό και μου λέτε ότι έχει ναι. Σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Τι λέγαμε λοιπόν τώρα που φτάσαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνουμε μια γενική αναθεώρηση, αγαπητοί φίλοι, για το θέμα του Ηλία. Πώς προκύπτει αυτό το θέμα του Ηλία. Η Αποκάλυψη μας μιλάει για δύο προφήτες και δύο σελέες, δίχως να αναφέρει το όνομα του Ηλία. Επομένως, από πατερικά κείμενα πληροφορούμεθα ότι αυτές οι δύο καταστάσεις, οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο προσωπικότητες αυτές είναι ο ένας ο Ενόχ και ο άλλος ο Ηλίας. Και πάνω σε αυτό το θέμα του Ενόχ και του Ηλία βασίζεται και το βιβλίο του Πατρός Νεκταρίου. Επανεμφανίσεως. Επανεμφανίσεως. Ναι. Γίνεται πολλής λόγος και κάνει και εξώστομος λόγος και κάνουν και πατέρες. Ότι εκείνο το Ηλίας Ματθαίος Γιώτα Ζήτα. Αποκαθιστήσεις πάντα. Αυτό το πάντα αφήνει περιθώρια. Οπότε πραγματικά η φαντασία οριάζει. Τι πάντα. Και εγώ μέσα εκεί πραγματικά έγραψα ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσον. Αλλά λέω ότι αφήνει περιθώρια η φράση του Χριστού. Πώς το εννοείται. Και όχι με βάση αυτά τα οποία έκανε τότε. Θα πληροφορηθούν εκείνοι που θέλουν να σωθούν. Με βάση τα οποία έκανε τότε. Έτσι αυτό δεν είναι το πάντα. Τα σημεία. Όχι τα πληροφορηθούν. Τα σημεία που θα κάνει. Με βάση τα σημεία που έκανε τότε. Μοναδικά σημεία. Ναι, ναι. Και με βάση αυτά τα οποία λέει η Αποκάλυψη. Θα κάνει. Πραγματικά και με βάση τα δεδομένα τα σημερινά,
Τότε κινήθηκε σε στενό χώρο. Θα φέρει αρκετού καλοπροαίρετου στο Θεό. Όχι μόνο αυτό, για τα σημεία που θα κάνει. Ναι. Τότε κινήθηκε μόνο στο Ισραήλ. Mm-hmm. Στο Ισραήλ. Τώρα θα κινήθηκε. Τώρα με βάση τα σημερινά μέσα και με βάση που, και το αντιχρίστου του. Πώς να πω. Θα ακούγεται έτσι σε διάφορα σημεία. Παντού θα ακούγεται. Θα είναι κάτι που θα κυριαρχήσει δηλαδή. Ναι. Έτσι λοιπόν. Θα αντιδρά. Ευθέως, και ο μεν και ο δε, δηλαδή θα είναι τα κύρια πρόσωπα. Θα αποκαλύπτει τις παγίδες. Θα είναι τα κύρια πρόσωπα που θα κυριαρχούν. Θα παρακολουθήσει μια τιτανομαχία δηλαδή. Ναι. Και, θα επιτρέψει ο Θεός να τους σκοτώσει. Και εντάξει αυτό. Και εδώ έχουμε μια ταύτιση, έτσι. Είπαμε το αποκαταστήσει πάντα, έτσι. Και για να διευκολύνω, κάνω τον εξής συλλογισμό. Εάν αυτά που έκανε ο Ηλίας τότε. Έτσι. Ναι. Να πούμε ορισμένα. Ναι. Γιατί πολύ κατάβαση πήρε και σκοτώσε. Καταρχήν, πάει στον Αχάβ. Στον Αχάβ και του λέει: δια τούτο εκείνο, δεν θα βρέξει τη γη, θα ρίξει ούτε δροσιά ή μάλλον εάν εγώ. Γιατί έχει γυναίκα μάγισσα και φέρνει εκείνο του. Όχι μάγισσα. Παραπάνω. Όχι μάγισσα. Παραπάνω. Η Εζάβελ που ήταν από τη Φινίκη δίπλα, δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι. Που θα λέγαμε πήγε νύφη. Ναι, ναι. Αυτή λοιπόν θέλησε, τον παρέσυρε, ήταν άβολος ο Χάβ. Και έφερε τους ιερείς της Εσχήνης και το Θεό Βαλ και τον κατέστησε κύρια θρησκεία στο Ισραήλ. Φωρώ. Που αυτή τη στιγμή γύρισαν οι Εβραίοι το 1500-1400 από την Αίγυπτο. Κυρία θρησκεία ήταν ο Θεός του, ο Θεός του Μωυσή, ναι. Ναι. Ο Θεός της Βίβλου. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θεωρείς τα μάτια του Θεού, φοβερό πράγμα, και το κάναν τα ανάχτωρα, οπότε εκεί εμφανίζεται ο Ηλίας και λέει αυτό γιατί δεν θα βρέξει. Και θα λέγαμε τώρα, ανθρώπινη έκφραση, όμως υλοποιήθηκε. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, το λέει ο Χριστός, έτσι. Ναι. Και που αναφέρεται, το αναφέρει ο Λουκάς, ότι και πολλές χειρέησαν εν τις ημέρες ηλιού του θεσβήτου, ότι εκλείστη ουρανός επί έτη τρία και μήνα σεξ. Και ουκ έρεξε καθόλου τη γη. Το λέει ο Χριστός, έτσι. Ναι. Άρα, πολλά επισήμανε. Βεβαιώνει ο Χριστός. Τελείωσε. Και δηλαδή, τα Σόδομα και τα Γόμορα λέει. Δηλαδή, και τον Νόε λέει. Ναι, και όλα αυτά. Δηλαδή, το έκανε εκεί ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Να λοιπόν η απαλήθευση. Γι' αυτό τελευταία λέγεται που έχουν εμφανιστεί αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταργήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ναι. Να καταργήσουμε και τον Χριστό δηλαδή. Γιατί να ο Χριστός που επιβεβαιώνει του Ηλία την πράξη. Δεν έχουν καταλάβει την Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Διότι για να καταλάβει την Παλαιά Διαθήκη. Είναι και ιστορικό και προφητικό. Την Καινή Διαθήκη, για να καταλάβεις, πρέπει να ξέρεις Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά και την Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός λοιπόν εδώ πέρα έρχεται για να μην ξεφύγουμε το θέμα. Ναι. Και λέει λοιπόν ότι ο Ηλίας προσευχήθηκε και έκανε να βρέξει τη γη 3,5 χρόνια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Μετά πότε. Έβρεξε. Όχι, τι μεσολάβησε για να βρέξει. Ο Ηλίας πάει στο Χήμαρο Χωράφ, δηλαδή στο σημερινό μοναστή Ιερά Μονή Χωζεβά. Ναι. Μεταξύ, είτε πάει. Όχι. Μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ιεριχούς. Πάει στο μοναστή του Αγίου Γεώργου του Χωζεβίτου, του Κυπρίου Αγίου. Δίπλα ακριβώς. Φυσικό σπήλαιο. Και μάλιστα υπάρχει το σημείο που έμενε περίπου 3 χρόνια. Ο Ηλίας. Περίπου 3 χρόνια ο Ηλίας. Και εκεί του έφερνε ψωμί. Ψωμί, και έμεινε λίγο νερό από το χήμαρο. Ψωμί και κρέας. Ναι. Και το πουλί. Ναι. Γι' αυτό και συνδυάζουν με ένα πουλί το προφήτη πάντα. Όχι εδώ. Ότι έρχεται. Το βλέπει. Και όχι, το ακουμπάνε δίπλα του. Εντάξει, όχι. Κανονικά όχι. Το βλέπει και το φέρνει. Τώρα σε ποιο φούρνο. Και το κρέας οπωσδήποτε ήταν ψητό. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ σταματάει η λογική, έτσι. Βέβαια. Η λογική, η ανθρωπίνη πείρα. Εδώ σταματάει. Και εδώ. Προκύπτει ένα ηθικό δίδαγμα, ας το πούμε λοιπόν, ότι ο Ηλίας δεν βλέπει, το κοράκας είναι μισότεκνος, ξέρετε. Έτσι, μισή. Και τρώει και το μαΐνες. Τα τέκνα του, τα εγκαταλείπει. Στην σημαία τρώει. Μισή τα τέκνα τα εγκαταλείπει, έτσι.
και αυτό στέλνει άλλα πουλιά για να ανατρέψουν κλπ. Λοιπόν, σε αυτό το πουλί το ακάθαρτο που τα παιδιά του τα εγκαταλείπει, το χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί ο Ηλίας για να θρέψει τον, σαν να λέει στον, να του κάνει έναν έμεσο εκβιασμό του Ηλία. Και να του πει έναν έμεσο, να του, ο κόρακα που σε τρέφει, μήπως θες εσύ να μαλακώσεις κλπ. Από το, πώς να πω, που είσαι τόσο αυστηρός και πεθαίνουν και παιδιά και λοιπά και από το ζήλο που έχεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν το λέει άμεσα, το λέει έμεσα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμάς τόσο μετά από φεύγει από εκεί πάει στο Σαρατά της Ιδονίας, όπου και τον στέλνει σε μια χείρα και δεν λέει σε χείρα με στέλνεις, το λέει, το λέει ο Θεός και πάει. Και εκεί γίνεται αιτία να τον θρέψει χείρα, άκουσον. Ποιο είναι τον προφήτη το μεγάλο. Προφήτη Ηλία, ταπεινώνεται και ο Ηλίας. Ναι, ο Ηλίας, που είχε κλείσει τον ουρανό και εφήσανε τις συνέπειες και ο ίδιος, είναι μοναδικά πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Από τη λογική. Ναι. Και μετά ζει η οικογένειά της, διότι ούτε το σεντούκι που είχε το αλεύρι, ούτε το, ναι, το ρογί σταμάτησε κλπ. Όσο ήταν ανοβρία. Έκανε, ναι. Είναι η πρώτη ανάσταση που γίνεται στον κόσμο, του Ιού της, έτσι. Ναι, ναι. Και μάλιστα λέει η Μέγας Αθανάσιος ότι αυτό το παιδί είναι ο Ιωνάς ο προφήτης. Ο προφήτης Ιωνάς. Α, δεν το ξέρω. Ναι, το λέει ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος. Το αρρωστημένο παιδί είναι ο Ιωνάς. Ναι, το λέει ο Αθανάσιος, δεν ξέρω κατά πόσο. Λοιπόν, μετά φεύγει από εκεί και τον στέλνει ενώ, ο Ενόχ, άκουσον. Ενώ ο Αχάβ αναζητεί βασιλιάς τον Ηλία, έτσι, ξαφνικά ειδοποιείται από ένα πρόσωπο να πάει ο Ηλίας και να εμφανιστεί στον Αχάβ. Και πώς να πω, ενώ νωρίτερα ψάχνει να το βρει, με δύναμη πάει και του, πάει και του έστρεψε τη, και πάει και τον προκαλεί, του λέει εσύ φταίς πάλι και, θα πεθάνεις με αυτόν τον τρόπο. Και για να δεις, όχι δεν είπε αυτό, και για να δεις ότι τα πράγματα ότι δεν είναι έτσι, του λέει να αναμετρηθούμε ιδεολογικά, δηλαδή το ποια είναι η πραγματική θρησκεία. Της Ιεζάβελτ. Ποιος θα κατεβάσει φωτιά. Του Ιεζάβελτ οι προφήτες με τον Βαάλ ή ο δικός μου προφήτης του Ισραήλ. Και αμέσως του προτείνει κάτι που είναι απορίες άξιο το πώς δέχτηκε δηλαδή τέτοιο πράγμα ένας βασιλιάς. Mm-hmm. Του λέει πάνω στον Κάρμελο. Έχω πάει και στο ο Θεός οδήγησε τα πράγματα. Το Κάρμελο είναι συνέχεια της Χάιφα. Μάλιστα. Πάει πάνω εκεί. Φέρνει τους 450. Τους 250 ιερείς της Βαάλ. Όχι, τους 400 ιερείς του Βαάλ, τους 450 αυτοί που ήταν προσκύμενοι που τρώγανε μαζί με την Ιζάβελ που είχαν προκύψει, δηλαδή Εβραίοι. Δηλαδή, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Οι ιερείς ήταν ξένοι. Ήταν δηλαδή. Ήταν, πώς να πω, εισαγόμενοι, ας πούμε. Φέρνει και ο Ηλίας. Α, και μάλιστα πάει και αντιπροσωπεία από διάφορα σημεία. Δηλαδή το πράγμα παίρνει, θα λέγαμε, πώς να πω, πανεθνικό έτσι, χαρακτήρα γεγονός. Ναι, βέβαια. Ναι. Ακολουθεί ο λαός, ο οποίος, ναι, θα κρίνει στο τέλος. Ναι, κάποιοι επίσημοι και δύο παρατάξεις. Και εκεί, όσο είναι γνωστόν, έτσι, κάνει τα δύο, ανοίγουν δύο λάκους. Έτσι. Βάζουν τα θυσιαστήρια που κάναμε τότε. Ναι, βάζουν ξύλα, βάλε ξύλα εδώ, ξύλα εκεί, κάτω πέτρες. Πέτρες εδώ, φάγια. Πέτρες εκεί, ξύλα εδώ, ξύλα εκεί. Σφάξτε. Τώρα μισό και μισό βάλανε ή ένα και ένα. Νομίζω μισό. Νομίζω μισό. Να μας κάνει στη μέση. Βάλανε πάνω, έτσι. Και λέει ο Ηλίας. Ορίστε, λέει, εσείς είστε πιο πολλοί. Κάντε αρχή εσείς. Γιατί ήταν συμφωνία. Όποιανού η προσευχή σε ακουστή και κατεβεί φωτιά και κάποιο. Αυτός είναι αληθινός Θεός. Αληθινός Θεός. Λοιπόν, εκείνη την. Ναι, προηγούνται λοιπόν αυτοί. Βάλ. Ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Κουφός είναι. Αφού λοιπόν πέρασαν αρκετές ώρες, να τρέχουν γύρω-γύρω στο θυσιαστήριο και να. Κοβόντουσαν, λέει. Να ορίζονταν. Κοβόντουσαν. Και μέσα κάποιο σημείο λοιπόν του λέει, για φωνάξτε πιο πολύ, λέει, μήπως λέει, είναι απεισκολημένος. Ως κάπου δηλαδή. Ο Βάλ. Ναι, έχει πάει. Έχει κάποιες υποχρεώσεις σωματικές κλπ. Ο ψευτοθεός. Του πήρε δηλαδή στο ψηλό. Ναι, ναι. Του άρεσε να φωνάζουν. Σε κάποιο σημείο του λέει, αφού πλέον πήγαινε προς το Δίλη. Πέρασε το και το μεσημέρι. Πήγε, ναι. Λέει, ήρθε και η σειρά μου. Περάστε πέρα. Και τους κάθισαν να πέρα. Και πήραν τη θέση την επίσημη πλέον, η δική του. Φέρετε τρεις κάδους με νερό. Ηλία. Ναι, τρεις κάδους με νερό. Τώρα αυτό το νερό οπωσδήποτε πρέπει να το είχαν φέρει από θάλασσα.
Η θάλασσα είναι κοντά. Πού να βρουν νερό. Δηλαδή είχε προνοήσει ο Ηλίας. Πού να βρουν νερό. Το νερό ήταν κάπου. Βρήκαν νερό κάπου. Γιατί όπως είπα θα υπήρχε. Δεν ήταν τα πάντα. Ναι, 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 ή από τη θάλασσα. Δεν είναι πολύ μακριά η θάλασσα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Η Αγία Τριάδα στην Παλιά Διαθήκη. Είναι ένα σημείο. Λοιπόν, ένας τύπος. Πίσω με λέει εκεί πέρα στη γέννηση άνθρωπων. Πληθυντικός. Τρεις φορές λοιπόν επάνω στο γιο του της Χήρας και μετά την τρίτη ανάστηση. Τρεις φορές εδώ πέρα, τρίτος εδώ. Λοιπόν, πώς να πω. Καταβράχηκαν. Ναι, όχι, υποκρύπτεται εδώ πέρα. Το Τριαδικό. Η Αγία Τριάδα. Ναι. Και πραγματικά κατέβηκε, λέγει πέρα πέντε κουβέντες ο Ηλίας, κατεβαίνει φωτιά και καίει. Καίει το μοσχάρι, τα ξύλα, το χώμα και μείνανε μόνο οι πέτρες. Τα πάντα έγλυψε. Και οι πέτρες μαυρίσανε, γίνονται για αυτές. Τα βλέπουμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή. Φοβερό πράγμα, έτσι. Και τη στιγμή οι πάντες να μεταβλήσουν. Μεγάλο σημάδι. Δεν μετενόησε ουρής. Και μετά λέει ο Ηλίας, μη φύγει κανείς. Τιμωρία. Τους πήγε δίπλα στο χύμαρο Κισών και απέκτηνε. Τους δίκασε ο λαός. Τους απέκτηνε πάντας. Εδώ πέρα τώρα προκύπτει ένα άλλο θέμα. Μα καλά και πώς είναι Άγιος. Πήρε εντολή του Θεού. Εννοείται εδώ πέρα ότι τη ζωή μόνο ο Θεός έχει να την πάρει έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι μια εξαιρετική περίπτωση που εφαρμόζει διάταξη του Δευτερονομίου που λέει ότι εκείνοι οι οποίοι θα εισαγάγουν άλλους θεούς. Άρα λοιπόν εφαρμόζει. Άλλοι θα βοληθούν. Εφαρμόζει λοιπόν μια, θα λέγαμε, λεπτομέρεια του Μωσαϊκού νόμου. Έτσι, που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, να πούμε τα λεπτομέρειες. Ξέρετε και ο χρόνος έχει κλείσει. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα. Είναι σοβαρά. Κύριε τον δυνάμεων. Πρέπει να το συνεχίσουμε τότε. Θα το κάνουμε και άλλη εκπομπή. Ναι. Θα το συνεχίσω να το διαβάσω και εγώ καλύτερα. Α, ναι. Να κάνω τις ερωτήσεις ναι. Από εδώ. Ώστε λοιπόν. Θα κάνουμε και δεύτερη εκπομπή. Ναι, ώστε λοιπόν. Αφού δεν μετανόησαν. Έτσι. Άρα λοιπόν. Έπρεπε να αυτή να. Δηλαδή, όταν αναπέχτηνε. Είναι η δικιά μου προσωπική ότι. Ναι, μεν λέει ότι. Καλά. Και μάσα και λέω το εξής. Είναι δίπλα ο Αχάβ. Και δεν επεμβαίνει. Βασιλιάς, οπωσδήποτε βασιλιάς. Αφού είναι ο λαός, πώς θα επέμβει. Καλά, όταν είδε το δίκαιο ο λαός. Συγγνώμη. Ήταν σε δυσκολία αυτό. Συμφωνώ. Αλλά οπωσδήποτε ο βασιλιάς θα είχε μαζί του και φρούρα κλπ. Ναι. Θα είχε κάποια όπλα. Δεν μπορούσε να αντιωθεί. Θα είχε κάποια όπλα. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσε να αντιωθεί. Πιστεύω ότι φοβήθηκε ότι και αυτό θα είχε ένα τέτοιο τέλος. Ναι, όταν είδε και αυτό. Και δεν λέει στον Ηλία, μα τι κάνει εκεί πέρα, κοτόπλα σφάζει. Ναι. Κλπ. Εγώ όμως πιστεύω ότι έκανε αρχή ο Ηλίας, αλλά αμέσως βρέθηκαν όλοι πεθαμένοι, νεκροί. Κάτι τέτοιο λέω τώρα. Και αμέσως λέει στον Ηλία, λέει στον βοηθό του, ο Ηλίας, πες του Αχάβ να ετοιμαστεί και λοιπά, γιατί θα έρθει βροχή. Προσεύχεται. Δηλαδή έπρεπε να φύγουν, να φύγει όλη αυτή το μοίασμα για να ξαναβρέξει και έβρεχε, λέει, καταλαχωρός, κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, κλπ. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά μετά από αυτό όμως αρχίζει το μήνυμα του Ηλία που φοβήθηκε την Ελισάβετ που τον απείλησε. Τώρα γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει να φωνεύσει τον Ηλία και τον Αχάβ και τον Ιεζάβελ κλπ. Είναι κάτι που ας το αφήσουμε. Γιατί αυτοί πέθανε κακοθάνατοι όπως είπε ο Ηλίας. Ναι, μετά είναι κλπ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε λίγο το θέμα. Ναι, βεβαίως, η εποχή τώρα αυτή δεν είναι η εποχή του προφήτη Ηλία, ο Ιούλιος δηλαδή που γιορτάζει, αλλά πιστεύω ότι το θέμα τώρα αυτό είναι πάντα επίκαιρο. Πάντα επίκαιρο, γιατί είναι μέσα κάτι το οποίο αναμένεται. Ναι. Δηλαδή, δεν αναμένουμε τίποτε από κανένα άλλο Άγιο, μόνο θαύματα που θα μας κάνει. Ένα τέτοιο γεγονός που θα προσφέρει πολλά, δηλαδή ο Ηλίας, θα είναι το παν στην εποχή εκείνη, θα στηρίξει την πίστη δηλαδή. Θα στηρίξει την πίστη. Και παρόλα αυτά, λαιμό τον σκοτώσουν, οι άνθρωποι θα κάνουν δώρα, θα ευχαριστηθούν. Ναι, οι εχθροί. Και θα ανταλλάσσουν δώρα, λέει. Όταν όμως, ναι, έτσι? Με φοβερό πράγμα. Ναι. Όταν όμως θα δουν όμως ότι ο Ηλίας. Τότε θα τρομάξουν, θα παγώσουν οι πάντες. Οπότε τότε θα έχουμε πλήρη επανήθευση. Αυτό το οποίο λέει. Πέστε το και αυτό. Πώς θα αναστηθούν. Πώς. Πέστε το και πώς θα αναστηθούν. Δεν θα επιτρέπουν. Ή του Αντιχρίστου. Ναι. Αυτά θα γίνουν στα Ιερουσαλήμ, έτσι. Να μείνουν άταφοι. Ναι, για περιφρόνηση. Και ενώ λοιπόν κανείς θα πλησιάζει εκεί πέρα, την τρίτη ημέρα. Θα μυρίζουν, ας πούμε. Δεν θα μυρίζουν, όχι. Την τρίτη ημέρα θα αναστηθούν. Αυτό λοιπόν θα ενθαρρύνει έτοιμα άλλων
Μπροστά στα μάτια της τηλεοράσεως, έτσι. Θα ενθαρρύνει. Θα είναι κάτι φοβερό, δεν είναι κάτι ασύλληπτο. Ναι, θα μοναδικό. Θα ενθαρρύνει τους πιστούς της γης, για να αντέξουν. Γιατί μετά. Θα έρθει η δοκιμασία. Μετά επίκειται η μεγάλη δοκιμασία. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Ναι. Να δίνει πρώτα τη δύναμη, ναι, να αντέξει. Έτσι, μπράβο. Για το σφάγισμα κλπ. Όσοι δεν δεχτούν, θα έχουν τις συνέπειες. Άρα λοιπόν παίζει τόσο αποφασιστικό ρόλο ο προφήτης Ηλίας, και να βρέθηκαν λοιπόν εδώ πέρα άνθρωποι, σημερινοί δηλαδή, άλλοι έχουν φύγει και άλλοι υπάρχουν. Πιο πολλοί υπάρχουν αυτού εδώ πέρα που ασχολήθηκα, που δεν λένε ότι θα έρθει ο Ηλίας. Δηλαδή θα μας προλάβουν τα γεγονότα και εμείς εδώ πέρα θα λέμε ότι ο Ηλίας. Νομίζω ότι, όπως λέω λοιπόν στο τέλος, το βιβλίο αυτό πρέπει να γραφτεί. Ναι. Για να καλυφθεί το κενό. Να καλυφθεί το κενό. Το, ναι. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Πολλά έχει. Όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι. Ίσως κάναμε και κατάχρηση λιγάκι του χρόνου, να μας συγχωρέσετε. Αλλά επειδή το βιβλίο αυτό, όπως βλέπετε, έχει πολλά φύγει και πολλά παράλληλα πράγματα. Δηλαδή, μιλάει για το Μιλία, μιλάει για τις εκκλησίες, μιλάει για τον Άγιο Χρυσόστομο. Μιλάει για πολλά. Το πιο σπουδαίο είναι ότι μιλάει για την. Του Ισραήλ την επιστροφή. Ένα μέρος. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι. Αυτό θα έπρεπε, αν θα ξανακάνουμε, να μπούμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Με τα χαράς θα φιλοξενήσουμε και πάλι τον πατέρα, τον αγαπητό πατέρα μας Νεκτάριο, και στην επόμενη μας εκπομπή. Ή όποτε γίνει αυτό, θα συνεννοηθούμε πρώτα, έτσι. Κοντά, ναι. Μετά από 2-3 εκπομπές, ίσως σας έχουμε πάλι εδώ στο στούντιο, για να μιλήσουμε για το θέμα του βιβλίου. Και συχνώς με το βιβλίο συμπαρασύρονται, όπως βλέπετε, και άλλα θέματα, τα οποία είναι μέσα από την Αποκάλυψη, μέσα από τους πατέρες μας, μέσα από τα κείμενα του Αγίου Χρυσοστόμου και όχι μόνο. Και εάν τυχόν στους ακροατάς δημιουργηθούν έτσι ερωτηματικά και φτάσουν εδώ πέρα, θα μπορούμε κάπου. Απαντήσουμε. Σε κάποια άλλη, έτσι. Σωστά, σωστά. Παρεπτόντως. Εντάξει, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους, αγαπητοί φίλοι. Ό,τι βλέπετε και ακούτε εδώ είναι από τα πατερικά μας πράγματα, ο Ευαγγελικός Λόγος και ο Πατερικός Λόγος, δεν λέμε τίποτα δικά μας, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα ανοιχνεύουμε και εμείς μέσα από τα ιερά κείμενα της Ορθοδοξίας. Τεκμηριωμένα. Τεκμηριωμένα. Μετά, βλέπετε και ο πατέρας Νεκτάριος εδώ έχει γράψει, αυτό βρίσκεται εκεί, αυτό βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό βρίσκεται στον Απόστολο Παύλο, αυτό βρίσκεται στον Χριστόστομο. Φώτιση του Θεού και προφήτη Ηλία. Λοιπόν. Εκεί. Δεν πιστεύω να. Απλώς εγώ ήμουν αχθοφόρος. Σωστά. Όργανο. Φαντάζομαι ότι θα είδατε ότι υπάρχουν τόσα πράγματα ωραία στην Ορθοδοξία μας, τα οποία μας δίνουν θάρρος για τον αγώνα. Και είναι άγνωστα. Και είναι άγνωστα και γίνονται και γνωστότερα με το να ανοίγουμε τα βιβλία αυτά και να τα διαβάζουμε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε αυτά τα βιβλία για να τα διαβάζουμε. Και όχι πολλοί λένε οι άθεοι πίστευε και μη ερεύνα, αλλά να ερευνούμε τις γραφές και να βλέπουμε τα ωραία πράγματα που έχει μέσα, να παίρνουμε θάρρος, παρηγοριά για την ψυχή μας, για τα δύσκολα χρόνια που μας έρχονται. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε. Να καληνυχτήσουμε τον αγαπητό μας ιερέα και φίλο της εκπομπής μας, πατέρα Νεκτάριο. Ευχαριστώ και την ευχή σας, πατέρα Νεκτάριο. Και μέχρι την επόμενη εκπομπή, χαίρετε εν Κυρίω.